Αλέξανδρε μου, καλημέρα ξανά. Με τι ξεκινάμε? Ζαχαροτάτρομα. Πάλι και ξεκινάμε με μια αποκλειστική είδηση. Μια τελευταία εξέλιξη. Παρακαλώ. Και παρά το κερασάκι στη ντούρτα, δυστυχώς εγώ δεν θα σας γλυκάνω, γιατί έχουμε τελικά το οριστικό τέλος ενός project στον Αλφα και αναφέρομαι στο πιο μεγάλο παζάρι με τον Ηλία Βρετό. Είχαμε συμφωνήσει, είχαμε συζητήσει πολλές φορές στο πρώτο μισό της σεζόν τι μέλη γενέστε με αυτή την εκπομπή. Μάλιστα, υπήρχε και η ευχάριστη είδηση εκεί στα τέλη Νοέμβρη περίπου, ότι ο Αλφα θα δώσει μια περίοδο χάριτος στο μεγάλο παζάρι, όμως τελικά, όπως όλα δείχνουν, ελήφθη η απόφαση για πρόωρο τέλος του τηλεπαιχνιδιού. Να σας δώσω λίγες λεπτομέρειες, γιατί δηλαδή έχουν... Δηλαδή μιλάς για πότε. Γιατί άμα είναι να φτάσει Μάρτιο-Απρίλιο, εντάξει. Ναι, γι' αυτό το λέω ακριβώς. Επειδή δεν μου αρέσει να λέω τη λέξη ότι κόβεται ένα project, γι' αυτό το λέω πρόωρο τέλος, διότι πράγματι υπάρχουν ακόμα 3 εβδομάδες γυρισμάτων, όπως μου ανέφεραν. Η συμφωνία η αρχική ήταν για 100 επεισόδια με επιλογή για άλλα, με οψιόν για άλλα 100. Όμως τελικά θα γυριστούν ακόμα 10 επεισόδια από εδώ και πέρα. Τα γυρίσματα βέβαια θα ολοκληρωθούν σε περίπου 3 εβδομάδες και το project θα ολοκληρωθεί γύρω στα τέλη Φλεβάρη με αρχές Μαρτίου. Από εκεί και πέρα, όπως είχα πει και την προηγούμενη φορά και συνεχίζω να το λέω επειδή έχω... Να σου πω όμως κάτι, Αλέξανδρε μου, καταλαβαίνω ότι και βγαίνει το ρεπορτάζ σου κάθε φορά, αλλά ωραία, τελείωσε και μία εκπομπή, αντί για Ιούνιο τελείωσε Μάρτι. Δεν είναι και κάτι τώρα οι δύο μήνες. Οι τρεις μήνες, ναι. Και προφανώς αυτό έχει να κάνει με τον, με μια ίσως συμπάθεια ή το ότι πιστεύουν τον Ηλία Βρετό. Σωστά. Γιατί θυμάμαι έλεγες ότι το κανάλι θέλει να το στηρίξει ίσως και σε κάτι διαφορετικό. Και συνεχίζω να το λέω, εκεί θα έφτανα. Απλά να πω ξανά ότι εντάξει, το να ολοκληρώνεται πρόωρα ένα τηλεπαιχνίδι δεν είναι σύνηθες. Και όντως μιλάμε για πρόωρη ολοκλήρωσή του. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, Φέη, και επιμένω να το λέω, γιατί έχω αυτή την πληροφορία, ο Αλφα συνεχίζει να στηρίζει τον Ηλία Βρετό. Και πώς συνεχίζει να τον στηρίζει? Καλά, αφενός του ότι δεν του χρεώνει τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης του project το οποίο παρουσιάζει. Σωστό. Κατά δεύτερον, όμως, τον προορίζει για ένα άλλο concept, για ένα άλλο project. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες μας, ο Αλφα θέλει να επαναφέρει στο πρόγραμμά του το deal. Και θέλει σε αυτό το project, ελείψη του παρουσιαστή που το παρουσίαζε τόσα χρόνια, να βάλει τον Ηλία Βρετό. Για τώρα, την επόμενη σεζόν αναφέρεσαι. Εδώ λοιπόν έρχεται το ερωτηματικό. Κάποιες φωνές θέλουν το deal να επανέρχεται και σε αυτή τη σεζόν. Εγώ θα πω, σύμφωνα με την εμπειρία του τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, θεωρώ ότι το deal δεν θα επιστρέψει αυτήν την τηλεοπτική σεζόν, αλλά την επόμενη. Θα πάει καθαρό την επόμενη. Ακριβώς. Είναι ένα project το οποίο με επιλογή του καναλιού έμεινε εκτός αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Νομίζω το κανάλι θέλει να στηρίξει την επιλογή του, όπως όμως θέλει να στηρίξει και τον Ηλία Βρετό. Επομένως, νομίζω ότι θα το δούμε την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Deal χωρίς Φερεντίνο, νομίζω θα είναι υπερδύσκολο να γίνει, αλλά αν γίνει με το καλό. Έχει το κανάλι τα δικαιώματα. Υπάρχει και ένα άλλο τηλεοπτική. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Λέω ότι όμως στο μυαλό του κόσμου. Deal ίσον Φερεντίνο. Αλλά θέλω να σου πω, χθες ερώτησα, γιατί μας είπες τα ευχάριστα νέα για το Just και το Secret Song. Θα κόψουν από κάπου για να γίνει. Και τώρα ξαφνικά, μόλις βγει στον αέρα το Just, κόβεται το μεγάλο παζάρι. Είναι και λογιστικά τα θέματα λίγο. Ακριβώς, ακριβώς. Το κανάλι είναι μια επιχείρηση. Θα υπάρξουν κάποιες περικοπές τόσο σε σειρές όσο και σε άλλα project. Σήμερα βγήκε αυτή η είδηση. Νομίζω ότι θα στηριχθούν άλλα προγράμματα του σταθμού. Από εκεί και πέρα, επειδή το ανέφερες, Λάμπρο, να σας πω ότι αυτή τη στιγμή τα δικαιώματα για 3 τηλεπαιχνίδια έχει ο Αλφα. Είναι το μεγάλο παζάρι, το οποίο εύλογα καταλαβαίνετε δεν θα επανέλθει. Είναι το deal, και γι' αυτό αναφερόμαστε στο deal, και είναι και το τηλεπαιχνίδι Password. Επομένως, ή το deal ή το password. Για το οποίο είχε ακουστεί πάλι το όνομα του Ηλία Βρετού. Είχε και το password. Όπως και του Κωνσταντίνου Βασάλου που δεν προχώρησε. Το deal, αν είναι, θα είναι η δεύτερη φορά που θα επανέλθει, γιατί με θυμίζω ο Χρήστος είχε κάνει ένα τηλεπαιχνίδι στον Αλφα που είχε κοπεί και είχε επανέλθει το deal παλιά. Ακριβώς. Τη δεύτερη καριέρα του. Ναι, ναι, ναι. Πάμε για τρίτη. Ωραία.